Κύριε Υπουργέ, στις αρχές του μηνός που μας πέρασε, στις αρχές Μαΐου, στην Κατούνα Αιτωλοκανανίας, μια κομμόπολη που οι κάτοικοι της πραγματικά ζουν δύσκολα, μια νέα κοπέλα, 29 χρόνων, λίγο πριν γεννήσει το παιδί της, έχασε τη ζωή της. Και την έχασε χωρίς να της δοθεί η δυνατότητα κάποιας υγειονομικής αντιμετώπισης του προβλήματός της. Πριν 2 χρόνια, στην ίδια περιοχή, ένας 63χρονος έχασε τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητο του γιού του, που απελπισμένος τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Αμφιλοχίας, γιατί επίσης στην Κατούνα δεν υπήρχε δυνατότητα βοήθειας, αλλά ούτε ασθενοφόρο να τον μεταφέρει. Κοινή συνισταμένη όλων αυτών των τραγικών συμβάντων είναι η απόλυτη απουσία, πρώτον, της δυνατότητας άμεσης ιατρικής περίθαλψης και δεύτερον, της ύπαρξης υποδομής διακομιδής με κατάλληλα εξοπλισμένο ασθενοφόρο. Τίποτε από αυτά τα στοιχειώδη δεν υπήρξαν, με αποτέλεσμα να χάνονται ζωές. Το ότι δεν έχουν χαθεί και άλλες ζωές είναι θέμα τύχης. Όμως, κύριε Υπουργέ, δεν είναι θέμα τύχης το ότι το κέντρο υγείας που υπάρχει σε αυτή την κομμόπολη, ότι στις πολυήμερες αργίες αυτό το κέντρο είναι κλειστό. Το ότι καθημερινά λειτουργεί με 8 ώρες, για 8 ώρες και μετά ο σώζον εαυτόν σωθεί το. Το ότι από Παρασκευή απόγευμα κλείνει μέχρι Δευτέρα το πρωί με τους κατοίκους της περιοχής, κυρίως τους ηλικιωμένους και όσους είναι γονείς μικρών παιδιών να ζουν τα Σαββατοκύριακα του τρόμου. Μια δηλητηριασμένη σφίγγα να τσιπήσει κάποιον, ένα φίδι να τον δαγκώσει στα χωράφια που καλλιεργεί. Δεν θα προλάβει. Όλα αυτά δεν έτυχαν. Είναι αποτελέσματα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Η οριακή κατάσταση του κέντρου υγείας Κατούνας, που πλέον έχει μετατραπεί σε ένα κέντρο συνταγογράφησης, είναι αποτελέσματα της χρόνιας πολιτικής υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων υγείας. Οι κυβερνήσεις, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, έχουν τεράστιες ευθύνες. Εφάρμοσαν και συνεχίζουν να εφαρμόζουν μια πολιτική που όχι δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν είναι στην προτεραιότητά τους η κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Αυτό δεν συνέβαινε ούτε σε κανονικές συνθήκες, πολύ δε περισσότερο σήμερα στις συνθήκες πανδημίας του κορονοϊού. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι αξίζουν συγχαρητήρια στο προσωπικό του Κέντρου Υγείας Κατούνας, που υπερβάλλει αυτόν για να το κρατήσει ανοιχτό και να δίνει έστω αυτές τις, την μικρή βοήθεια που μπορεί να δώσει στους κατοίκους. Οι χιλιάδες κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Κατούνας, η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος, αλλά και των άλλων χωριών του Δήμου Ξηρομέρου, των τοπικών διαμερισμάτων Τρίφου, Κουνοπίνα, Αετό, Κομποτή, Αχυρά, είναι υγειονομικά ακάλυπτοι και πραγματικά είναι εξοργισμένοι. Είναι επικίνδυνο ότι η κυβέρνησή σας αποδέχεται πλήρως αυτό το υποβαθμισμένο κέντρο υγείας Κατούνας. Κυριολεκτικά το οδηγείτε στο κλείσιμο. Κύριε Υπουργέ, σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σας υπομβάλλει μία ερώτηση. Την απάντηση όμως πρέπει να την δώσετε σε αυτούς τους βασανισμένους ανθρώπους αυτής της περιοχής. Χωρίς παραπλανητικά φιασιδώματα, χωρίς θα που δεν κοστίζουν τίποτε, χωρίς γενικόλογες αναφορές στα έργα σας. Πέστε τους τώρα τι μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες θα πάρετε άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, ώστε να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε όλες τις αναγκαίες ειδικότητες, για να λειτουργεί επιτέλους το Κέντρο Υγείας Κατούνα σε 24-ωρη βάση, προσφέροντας αξιοπρεπείς και αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους της περιοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαναστάση. Κύριε Κοντοζαμάνη, έχετε 3 λεπτά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Παπαναστάση, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα μας καλύπτεται από πληθώρα δομών, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρία, πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία και τοπικά ιατρία συνθέτουν ένα παζλ δομών που αναπτύσσονται σε όλη την επικράτεια, παρέχοντας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και η λειτουργία αυτών των δομών δεν είναι
στην πάντα 24ωρη και στην περίπτωση αυτή ανήκει το Κέντρο Υγείας Κατούνας που λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή σε ωράριο 7 έως 3. Να θυμίσω ότι με την υπαριθμό 5170-26-11-15 απόφαση του διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, της προηγούμενης δηλαδή κυβέρνησης, είχε ανασταλεί η λειτουργία του Κέντρου Υγείας λόγω εκτάκτων αναγκών και προκειμένου να ενισχυθεί η εφημερία του Κέντρου Υγείας Βόντσας και του Κέντρου Υγείας Χαλικιόπουλου. Είναι σημαντικό να αναφερθώ στο γεωγραφικό σημείο που βρίσκεται το Κέντρο Υγείας Κατούνας γεωγραφικά. Σε απόσταση 42 χιλιόμετρα από το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, 33 χιλιόμετρα από το Κέντρο Υγείας Βόνητσας που λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως και 19 χιλιόμετρα από το Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και αυτό λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως, όπου μάλιστα υπάρχει και τομέα ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας. Οι κάτοικοι επομένως της Κατούνας εντολοκαρνανίας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, σε αποστάσεις που καλύπτονται το πολύ σε 30 λεπτά. Βεβαίως και ιδανικό θα ήταν να λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Κατούνας και όλα τα κέντρα, όπως στη Βόνητσα και στην Αμφιλοχία. Και δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό, δεν είναι όμως λόγος αυτός να δημιουργούμε και εντυπώσεις με αναφορές σε θανάτους. Και δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο συγκεκριμένο περιστατικό. Το Κέντρο Υγείας Κατούνας, όπως είπα, λειτουργεί από τις 7 μέχρι τις 3 και υπάγονται σήμερα και λειτουργούν με την προβλεπόμενη στελέχωση γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίες υπαίθρου, η επιθητεία ή γιατροί με τίτλο ειδικότητας γενικής ιατρικής, με 5 περιφερειακά ιατρία όπου είναι 5 αγροτικοί γιατροί και η περιοχή καλύπτεται σε επίπεδο δευτεροβάθμιας φροντίδας, όπως είπα, από το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου που απέχει 42 χιλιόμετρα και το οποίο εφημερεύει 24 ώρες το 24ωρο και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το Κέντρο Υγείας Βόνητσας και το Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας. Η στελέχωση του Κέντρου Υγείας και των περιφερειακών ιατρείων με ιατρικό και λοιπό προσωπικό, έχουμε 4 υπηρετούντες ιατρούς στο Κέντρο Υγείας και περιφερειακά ιατρία και 8 υπηρετούντες υπάλληλοι και για την ενίσχυση της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Κατούνας εκκρεμούν προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Και συντηρούμενη από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια λίστα επικουρικών γιατρών, δυστυχώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κανένα γιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση πρόσληψή του και κατά συνέπεια η ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας του κέντρου και ενδεχομένως η εφημεριακή λειτουργία του κέντρου. Και επειδή τα κέντρα υγείας Βόνητσας και Χαλικιόπουλου είναι αρκούντος στελεχωμένα και εφημερεύουν χωρίς την ενίσχυση πλέον των γιατρών του Κέντρου Υγείας Κατούνας, λόγω της πανδημίας αλλά και της λειτουργίας των εμβολιαστικών κέντρων, κρίθηκε επιβεβλημένο οι υπηρετούντες γιατροί του Κέντρου Υγείας Κατούνας να ενισχύσουν την εφημεριακή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αστακού, του Κέντρου Υγείας Αιτωλικού, του Νοσοκομείου Μεσολογγείου και του Νοσοκομείου Αγρινίου. Και όπως γίνεται αντιληπτό και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, η έναρξη σήμερα της εφημεριακής λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Κατούνας θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα. Είναι κάτι όμως το οποίο το εξετάζουμε, να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των εμβολιασμών στην περιοχή και να επισημάνω ότι στην Περιφερειακή Ενότητα των Λακαρνανίας υπάρχουν 13 εμβολιαστικά σημεία και 29 εμβολιαστικές γραμμές που καλύπτουν το σύνολο του πληθυσμού. Θα επανέλθω στη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Παπαναστάση, 3 λεπτάκια για εσάς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, η έκφραση της πολιτικής άποψης της θέσης της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλημα αυτό το οποίο σας αναφέρθηκε έχει τίτλο. Και ο τίτλος αυτός είναι κινησμός. Αναφέρατε, το επαναλάβατε μάλιστα, την χιλιομετρική απόσταση της ζωής από τον θάνατο για αυτούς τους κατοίκους αυτής της περιοχής. Είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, με δύσκολη δυνατότητα μετακίνησης
οι οποίοι πραγματικά θα πρέπει να μετρήσουν τη ζωή τους όταν δημιουργεί το πρόβλημα με τα χιλιόμετρα. Οι θανατηφόρες στην κυριολεξία πρακτικές, τις οποίες επιφορτίζεται, αναθέτεται στο κέντρο υγείας της Κατούνας, δυστυχώς δεν περιορίζονται μόνο σε αυτή την περιοχή. Σε μικρότερο ή και μεγαλύτερο βαθμό ισχύουν για το σύνολο των κέντρων υγείας του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Και δυστυχώς αυτός ο κινησμός και η μεζούρα με την οποία μετρήσατε προηγουμένως δεν είναι προσωπική η μομφή. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι έκφραση της πολιτικής της κυβέρνησης. Ισχύει λοιπόν για όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Σε κανένα κέντρο υγείας στο νομό Αιτωλοακαρνανίας δεν υπάρχουν αναγκαίες ειδικότητες στο ιατρικό, στο νοσηλευτικό, στο παραϊατρικό και στο βοηθητικό προσωπικό. Δεν υπάρχουν οδηγοί στα ασθενοφόρα ή δεν υπάρχουν ασθενοφόρα και υπάρχουν οδηγοί για τη διακομιδή τους. Δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός που θα έδινε τη δυνατότητα στα κέντρα υγείας να λειτουργούν όλο το 24ωρο, γιατί όλο το 24ωρο έχουν ανάγκη περίθαλψης τα περιστατικά όταν παρουσιαστούν. Δεν γνωρίζουν εργάσιμες ώρες και μη. Αυτή η κατάσταση υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Κατά την άποψή μας, και το λέμε απερίφραστα, πρέπει να σταματήσει τώρα η διγλωσία της κυβέρνησης και η ευκαιριακή αντιμετώπιση προβλημάτων. Το 2018 ο βουλευτής σας, ο κύριος Καραγκούνης, να ερμηνεύσω λίγο τη διγλωσία που ανέφερα. Ο κύριος Καραγκούνης, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, κατήγγειλε πριν από 2 χρόνια δηλαδή τις τεράστιες ελλείψεις και προβλήματα του Κέντρου Υγείας Κατούνας, με αποτέλεσμα, όπως είπε, οι πολίτες της περιοχής να μην μπορούν να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα και τα λοιπά και τα λοιπά, και να υποχρεώνονται να μετακινηθούν περίπου 25 χιλιόμετρα προς το πλησιέστερο, πιο καλά στελεχωμένο κέντρο υγείας, που είναι η Αμφιλοχία, ή 45 χιλιόμετρα το νοσοκομείο του Αγρινιού. Αυτά που είπατε εσείς σήμερα, που τα θεωρείτε θεμητά. Τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα, και ενώ η κατάσταση έχει χειροτερέψει, η κυβέρνησή σας καυχιέται για μια πρόοδο που πέτυχε? Ο κύριος βουλευτής σιωπά για τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, τότε τα έβλεπε. Αυτή είναι η διγλωσία, η οποία είναι η διγλωσία της κυβέρνησής σας. Και μια και ανέφερα το νοσοκομείο του Αγρινίου και σχετικά με τα δραματικά στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για το ποσοστό θνησιμότητας της ΜΕΘ, 100%. Όποιος έμπαινε εκεί πέρα, πέθαινε. Να μπούμε λίγο στην ψυχολογία των ανθρώπων οι οποίοι κάνανε εισαγωγή και ξέρανε αυτή την κατάσταση. Ας μην μπούμε, είναι ανατριχιαστικό πραγματικά. Και εδώ η κυβέρνηση προσπαθεί με όλους τους τρόπους να αποποιηθεί τις ευθύνες της. Τι δήλωσαν οι βουλευτές σας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αλμάς και ο κύριος Καραγκούνης? Ότι ουσιαστικά για την κατάσταση που βρίσκεται το νοσοκομείο Αγρινίου ευθύνεται αποκλειστικά ο διοικητής του νοσοκομείου. Δηλαδή, οι κύριοι βουλευτές, που είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και εκφράζουν και την θέση της κυβέρνησης, θέλουν να μας κάνουν να ξεχάσουμε ότι χρόνια τώρα το νοσοκομείο Αγρινίου είναι υποστελεχωμένο, με αποτέλεσμα τον τελευταίο 1,5 χρόνο με το ξέσπασμα του κορονοϊού να έχει φτάσει στα ωριά του. Όταν έγινε επίσης νοσοκομείο αναφοράς για τον COVID, η κυβέρνηση, επιτρέψτε μου την έκφραση, σφύριζε αδιάφορα στα αιτήματα των φορέων, των σωματείων, των ίδιων των εργαζομένων στο νοσοκομείο για να πάρθουν έγκαιρα μέτρα. Τρίτον, ότι υπήρχαν διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός ΜΕΘ, περιμένοντας μέρες για την εισαγωγή τους. Αυτοί δεν ξέρουμε, ίσως και να έζησαν σύμφωνα με τη λογική της κυβέρνησης εκτός ΜΕΘ. Στην Αιτωλοακαρνανία αυτά τα γνωρίζουν και οι πέτρες. Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση να κρυφτεί, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας στην περιοχή. Ας σταματήσουν λοιπόν οι βουλευτές σας τα επικοινωνιακά κόλπα για μερική απόδοση ευθυνών σε γραφειοκρατικά προβλήματα ή σε ανθρώπους που βρίσκονται επικεφαλής σε πόστα. Κύριε Υπουργέ, υπήρξε σήμερα, θα μου επιτρέψετε κύριε Πρόεδρε την ανοχή σας για ελάχιστο, μία ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, πιθανό αντιγνωρίζετε, με καταγγελία που αποκαλύπτει ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Σαλμάς, είναι και γιατρός, κάλεσε στο κινητό του τηλέφωνο γιατρό παθολόγο του νοσοκομείου Αγρινίου και τον απείλησε ότι έχω στα χέρια μου υποθέσεις
ασθενών σου. Μη με ξαναπιάσεις το στόμα σου. Μπορεί να βρεθείς εμπλεκόμενος. Κύριε Υπουργέ, αν αυτό είναι γεγονός, τότε στην λαϊκή γλώσσα αυτό λέγεται εκφοβισμός. Αυτό λέγεται εκβιασμός. Ο απλός ο κόσμος το λέει μαφιόζικη πρακτική. Ο γιατρός, ο παθολόγος που υπηρετεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Αγρινίου, αποκάλυψε ότι η πολιτική της κυβέρνησης ήταν, τα αποτελέσματά της ήταν απολύτως αρνητικά σε σχέση με την βοήθεια που έπρεπε να δοθεί στο νοσοκομείο. Και ότι αυτές οι ευθύνες πραγματικά είναι καταγεγραμμένες και αναλυτικές. Αυτός ο ίδιος ο γιατρός αρνήθηκε δημόσια να αποδεχθεί την στοχοποίηση των υγειονομικών από τον βουλευτή κύριο Σαλμά, ο οποίος δήλωσε ότι για την κατάσταση, ότι η συμπεριφορά και η περίθαλψη των γιατρών δεν ήταν για το καλό του κόσμου. Ξαναλέω πάλι, αν αυτά τα στοιχεία αληθεύουν, τότε κύριε Υπουργέ, πραγματικά θα περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις σας. Επανέρχομαι στο θέμα της Κατούνας. Ο λαός αυτής της περιοχής γνωρίζει πολύ καλά ότι τα μόνα μέτρα που έχει πάρει για αυτούς η κυβέρνηση είναι για να ενισχύσει τους επιχειρηματίες της υγείας. Τέτοιοι υπάρχουν και ευημερούν και στην Ετωλοκαρδινιά, παρασιτούν θα έλεγα, και τους διευκολύνει να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους. Το ερώτημα που σας έθεσα στην πρωτολογία και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, είναι πραγματικά πάρτε μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων της περιοχής της Κατούνας και την περιοχή ευρύτερα της Ετωλοκαρδινιάς. Ευχαριστώ.